Τσίπρας ήρθε ο γραμματέας, τι να κάνουμε. Ίδιο πράγμα είναι. Να το καλημερίσουμε. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αμέσως θα είναι στις οθόνες σας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλά είστε. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε, όπως λέει και η Καθημερινή σήμερα, ανάπτυξη με αστερίσκους στο 0,8. Η κυβέρνηση λέει, κύριοι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πάω καλά. Η αντιπολίτευση λέει, κύριοι, ζείτε σε αυταπάτες. Και θέλω το εξής. Έστω ότι πηγαίνουμε μαζί σε ένα καφενείο σήμερα. Στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στη Σάμο, στη Χίο, στα Γιάννενα, την Πάτρα, όπου θέλετε. Εσείς μπαίνετε μέσα και τους λέτε, παιδιά, κοιτάξτε, θα έχουμε ανάπτυξη 0,8. Σε κοιτάνε στα μάτια και σου λένε, κοίταξε να δεις, καλή ανάπτυξη το 0,8, αλλά εγώ πρέπει να πληρώσω τον ένθια, πρώτη δόση δεν πλήρωσα. Έχω φόρο εισοδήματος, παιδί άνεργο, οι τιμές στο Θεό. Αν δεν πληρώσω τους φόρους, θα έχω κατάσχεση. Πώς πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι δυστυχούν. Πώς τη βλέπετε τη δουλειά στο ΣΥΡΙΖΑ? Και θα πάμε μπρος ή θα είμαστε εκεί σημειωτών σε ένα διάδρομο και θα ζούμε μια αυταρέσκεια μέσω της Ελστάτ? Αυτό είναι το ερώτημα της κοινωνίας. Ελάτε, κύριε Γραμματέα. Κύριε Αυτιά, η βασική μας στάση είναι ότι δεν πρέπει να ευημερούν μόνο οι αριθμοί, αλλά μάλιστα, πρέπει και η ίδια η κοινωνία. Αυτή ήταν και η διαφορά, αν θέλετε. Γιατί εγώ θα σας κάνω μια πολύ γρήγορη αναδρομή και θα σας πω ότι όταν ευημερούσαν οι αριθμοί επί περίοδου εξυγχρονισμού του κύριου Σημίτη, εγώ θυμάμαι τότε, ρωτάγαμε και επιμόνως μάλιστα, το 4% ανάπτυξη που πήγαινε όταν ανέβαινε το χρέος και βεβαίως τα λεφτά αυτά ήταν ψέμα. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Μάλιστα. Δεύτερον, ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω για να έρθω ακριβώς στα δικά μας, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κάνει πως έχει και να ξεχνάει το τι έχει συμβεί, που έφτασε η χώρα, τι υπήρχε, να μας εγκαλεί για διάφορα πράγματα, να μας κουνάει το δάχτυλο και ταυτόχρονα άκουγα και τον κύριο Βρούτση προηγουμένως. Αλλά όταν... και εσείς δεν είστε αναμάρτητοι. Όχι, όχι, δεν θα πω. Μην βιάζεστε. Θα δείτε ότι είμαι πολύ ειλικρινής. Στην κολυμπήθρα λοιπόν, μπήκατε κανονικά. Λοιπόν, και μνημόνια ψηφίσατε και μειώσεις. Ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός που ήταν τότε, όταν διέλυσε το ασφαλιστικό σύστημα, όταν πέταξε κόσμο έξω ό,τι έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις, δεν ασχολήθηκε καθόλου και τον άκουσα να μιλάει για την απασχόληση η οποία υπάρχει και είναι, σας έλεγα, με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μάλιστα επιβεβαίωσε ότι πρέπει να υπάρξει μια οικονομία ελαστικές σχέσεις εργασίας και ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Έτσι το είπε κιόλας. Εσείς γιατί δεν τις καταργείτε αφού δεν τις δέχεστε? Ακούστε λοιπόν, με το νέο νομοσχέδιο. Γιατί δεν τις καταργείτε τις ευέλικτες σχέσεις? Δεν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί εσείς όλη την Ευρώπη. Πρώτον λοιπόν, έχει γίνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή για να περιοριστούν σε όσο το δυνατόν. Σαφής. Αυτό σημαίνει από η ανεργία έπεσε από το 27% στο 21%, περίπου 21,2%. Έχει διαμορφωθεί ανάποδα ο συσχετισμός της πλήρης απασχόλησης. Της πλήρης απασχόλησης. Είναι 60-40, περίπου 57 μέσα. Δεν είναι 60-40, είναι αλλιώς. Μισή-μισή. Καμία αντίρρηση. Είναι μισή-μισή. Ακριβώς μισή-μισή. Όχι, 52% μερική και ελαστική απασχόληση και 48% σταθερή. Δεν θα μαλώσουμε. Εδώ έχει ακρίβεια γραμμαρίου. Δεν θα μαλώσουμε σε αυτό. Το ερώτημα, δεν μαλώνω εγώ. Το ερώτημα είναι άλλο. Ότι εμείς είναι η τάση να μειωθεί. Μακάρι. Όταν ήταν και το ενδιαφέρον μας είναι αυτό και οι πολιτικές μας είναι αυτές. Όταν ήταν σε αυξητική πορεία. Δεύτερον, ό,τι έχει να κάνει με τον περιορισμό και την προστασία των εργαζομένων και των εργασιακών σχέσεων που έχει να κάνει είτε με την αδήλωτη είτε με την υποδηλωμένη εργασία και με το νέο νομοσχέδιο αυστηροποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και όχι μόνο εξορθολογίζεται και γίνεται με έναν τρόπο και με ηλεκτρονικό ώστε να μην μπορεί αργήσατε να διαφεύγει κανένας. Αργήσατε τώρα, να το δεχτώ, χρόνια. Κύριε Αυτιά, αργήσατε πολύ. Ένα κάνετε, αριστερό κόμμα αμέσως μπαίνει. Μην μας κάνετε. Και το λύνει το θέμα αυτό. Όχι. Εγώ δέχομαι μου την κάνετε την κριτική από αριστερά. Κάνω διαπίστωση. Μου την κάνετε την κριτική από αριστερά. Έχω κάθε δικαίωμα να κάνω κριτική και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Όχι, εγώ συμφωνώ. Είναι από αριστερά λοιπόν η κριτική. Ξέρω, σε πονάει τώρα που σου λέω ότι αργήσατε. Γιατί έξω είναι ζούγκλα. Αν πάμε δυο μας να πιάσουμε δουλειά, το πάω και στο Βρούτσι. Ακούστε με λίγο τώρα. Ένα λεπτό. Ναι. Γιατί να μην τα χοντρίζουμε πολύ τα πράγματα. Αν πάμε δυο μας να πιάσουμε δουλειά, θα μας κοιτάξει καλά-καλά και θα πει πόσα παιδιά έχει. Ο Ρήγας, 3. Ο Αυτιάς πώς έχει 2. Άκου να δεις, Ρήγα, έλα με 350, είπα 4 του Αυτιά. Θα τρέξει ή θα φτάνεις. Ναι, γιατί λοιπόν, έχεις τα ίσεις στόματα. Είναι ζούγκλα έξω. Συμφωνώ και αυτό. Καλά κάνατε και προχωρήσατε. Ακούστε δεν λίγο. Φτάνει αυτό. Ακούστε λίγο. Κάνουμε, δεν μου φτάνει λοιπόν, μεν δύο... αυτό. Προφανώς δεν σας φτάνει, αλλά μην απαιτούμε όμως σε 2 χρόνια μέσα όταν έχει γίνει. Επιβεβαιώστε λοιπόν ότι πάμε καλά.
αυτή τη στιγμή λοιπόν. Και δεν γίνεται να τα ανατρέψουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα βήμα-βήμα. Και φαίνεται αυτό, κύριε Αυτιά. Λοιπόν. Θέλετε να σας πω κάτι. Την περίοδο που ήμασταν αντιπολίτευση, δεν θα πω το όνομα της τράπεζας. Πάμε στην κοινωνία. Δεν θα πω το όνομα της τράπεζας. Ναι. Πήγαμε σε τράπεζα, συγκεκριμένα πρόσωπα πολιτικά και εκείνη την ώρα βάζαν στο υπόγειο αυτούς οι οποίοι ήταν απλήρωτοι, αδήλωτοι σε όλη αυτή την ιστορία. Θυμάστε το πρόστιμο που έπεσε πολύ μεγάλο για αυτή την ιστορία. Αρκετά εκατομμύρια. Λέω λοιπόν ότι προσπαθούμε και πάμε με το νέο νομοσχέδιο να διορθεί. Μέχρι τον Πειραιά να δεις πώς είναι η ανασφάλιστη. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Περιστέρι και το Εγάλιο. Κύριε Πάμε αυτιά, μια βόλτα στα νησιά. Όταν σας τα μια λέω αυτά. Τη, μια μέρα τη βδομάδα όταν σας τα λέω αυτά δεν σημαίνει ότι λύθηκε ότι έχει, το θέμα. Δεν σημαίνει πάμε. Ότι λύθηκε. Και λύθηκε. Όχι, το λοιπόν, λύθηκε. Ότι λύθηκε στο, πάμε σε μερικούς αριθμούς. Σε πλήρης διαδικασία. Πάμε. Τι έχουμε τώρα, έχουμε μια πολύ μεγάλη βελτίωση και ταυτόχρονα λοιπόν, πράγματα τα οποία δεν έκανε γιατί συνέφερε πάμε τη Νέα τώρα Δημοκρατία δύο λεφτά. Πάμε τώρα δύο λεφτά γιατί θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω να πείτε το εξής. Γιατί οι κατασχέσεις αυξάνονται από την πρώτη μέρα που ήρθατε στην εξουσία. Δώστε μου την κάρτα 911. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από 965.000 κατασχέσεις, 965.000 που παραλάβατε, πάμε το 17 σε 906.000 και επίσης, κύριε Γραμματέα, θέλω με την πείρα σας να μου πείτε πώς και γιατί 761.000 άνθρωποι, και θέλω τη γνώμη σας γιατί πρέπει να σας απασχόλησε αυτό, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου. Δηλαδή ακούω από τη μια ανάπτυξη 0,8, μάλιστα. Απ' την άλλη, έχω 761.000 κόσμο που δεν πήγε, κύριε Ρήγα, να πληρώσει την πρώτη δόση του φόρου γιατί δεν είχε. Ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό δείχνει τι, κόποση από το 9, από τους φόρους που βάζουν τα μνημόνια. Εγώ να περιμένουμε να δούμε, γιατί πάντα σε αυτή την περίοδο... Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, το ξέρεις. Πάντα, ναι. Δεν διαφωνώ, το έχω μπροστά μου κι εγώ. Άρα κάτι λοιπόν, γίνεται εδώ. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει ότι με την η πληρωμή του φόρου γίνεται και καταλαβαίνετε, έπεσε στην περίοδο του καλοκαιριού. Θα δούμε στη λήξη του. Να δούμε πόσο θα είναι το ποσοστό σε σχέση και με πέρυσι. Μακάρι. Δηλαδή, μην κάνουμε μια πρόβλεψη ή μην βλέπουμε ένα στοιχείο τωρινό, και είναι, θα είναι λάθος να δημιουργούμε και μια συζήτηση τέτοια. Για να καταλάβετε, γιατί και το λέω, αυτό. Το λέω εγώ. Γιατί άμα σας δεν πληρώσεις... το λέω εγώ. Εγώ τελευταία στιγμή πήγα και τον πλήρωσα γιατί επέστρεψα. Λοιπόν. είναι τόσο απλό. Πάμε τώρα παρακάτω. Δεύτερον, προφανώς να δούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσκολία και υπήρχε και μια κόπωση. Αλήθεια είναι αυτό. Να δούμε τι όμως, ότι αυτή η σταθεροποίηση που υπάρχει, γιατί υπάρχει σταθεροποίηση αυτή τη στιγμή, σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό δεν τα πω εγώ, τα λέει και η Ελστάτ, αλλά τα λένε και οι διεθνείς οίκοι. Εγώ... Θα σας διαβάσω, αν θέλετε τώρα, σε ναι, όποιον μου δώσετε τον Έλληνα, χρόνο, τι είπε η Μούντις για την πρόβλεψη. Η Μούντις δεν είναι, τώρα, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ η Μούντις. Μισό λεπτό. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ η Μούντις. Το λέω γιατί, κύριε Αυτιά, ήταν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποίησαν και έφτασε εκεί που έφτασε η ελληνική οικονομία. Ένα καφενείο στην Κρήτη. Το κλίμα δεν θέλω. Το Αιγαίο. Και να σας πω και κάτι θα άλλο. Πεις, υπάρχει, τι λέει η Μούντις, ή θα σου πει ο άλλος δεν έχω να πληρώσω το φόρο και το παιδί μου είναι άνεργο. Συζητάμε. Άμα το πεις για τη Μούντις, άκουσε με δύο λεφτά. Είσαι άνθρωπος συνδικαλιστής χρόνια και ξέρεις την κοινωνία. Κουβεντιάζουμε και λέμε. Αν πας στο καφενείο και πεις η Μούντις λέει αυτό, ξέρεις θα πούνε. Κάτι άλλο που αρχίζει από μένα. Προφανώς τώρα μου το κάνετε έτσι. Μου λες γιατί Μούντις τώρα. Λέω, όταν δεν έχει απειρώσει το φόρο. Εξηγώ λοιπόν, για να μην αλλά εσείς δημιουργείτε ένα κλίμα, μα όχι εσείς προσωπικά. Δημιουργείτε ένα κλίμα. Και σας λέω λοιπόν, τα σκέναβα. Πάμε τώρα. Προφανώς έχει ρόλο η τσέπη. Προφανώς έχει ρόλο η τσέπη. Έτσι, θα σας πω εγώ τώρα. Εκεί τι κάνουμε λοιπόν. Θα σας πω όμως τώρα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τι επενδύσεις υγιής και δέστε τι μας λένε, δέστε τον Παπαστράτο. 400 θέσεις εργασίας, στηρίχθηκε αυτή η προσπάθεια συνολικά και ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας με ιδιωτική βουλευτή. Κάντε και ένα δεύτερο Παπαστράτο. Κάντε και ένα τρίτο. Δεν σε εμπόδισε κανένα να το κάνει αυτό. Κύριε Αυτιά, μου δεν σε εμπόδισε να βρει θέση δουλειά. Τι μου λέτε τώρα, μου λέτε κάτι το οποίο όταν έχει μια οικονομία η οποία έχει διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο, όταν ήταν. Δεν αμφιβάλλω. Όταν ήταν αφαιρέγγια οι ελληνικέ κυβερνήσει αφαιρέγγια στην Ευρώπη. Τώρα επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει αυτή η σταθεροποίηση, τώρα διαμορφώνεται αυτό το κλίμα. Αλλά... Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ανάπτυξη αν δεν έχεις προφανώς θέσεις εργασίας. Αν σας λέω, μειώνεται η ανεργία. Δύο, υπάρχουν επενδύσεις. Τα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε. Πέσανε 17% επενδύσεις. Με βάση τα χθεσινά. Στο πρώτο τρίμηνο έχουμε αιτήσει λοιπόν, αύξηση των 11,2 των επενδύσεων του πάγιου κεφαλαίου. Δύο. Μισό λεπτό. Τώρα, γιατί, είδατε, βλέπετε ότι όταν σας λέω τα στοιχεία. Ναι, αλλά ο άλλος αφήνετε... που δεν έχει δουλειά και του λες αυξηθήκαν επενδύσεις παγιού κεφαλαίου, ξέρεις, σου λέει. Λεφτά. Εγώ ψάχνω δουλειά και δεν τη βρίσκω. Βεβαίως. Δηλαδή, καθετοποίησε εσείς, αυτό το πράγμα. Εσείς πώς το βλέπετε όταν πέφτει η ανεργία. Εγώ ξέρω, δεν είχαμε 250.000 νέες εργασίες μόνιμες, οι οποίες διαμορφώθηκαν με την πτώση της ανεργίας. Τι σημαίνει αυτό. Ερώτημα. Τι σημαίνει αυτό. Ερώτημα. Πώς αυτό που λες ότι είναι θετικό μπορείς να μου το πας
στο σπίτι να βρει το παιδί δουλειά, στο συνταξιούχο να μην μειωθεί η σύνταξή του. Αυτή είναι η προσπάθεια. Και επίσης η σταθεροποίηση των φόρων και κάτι άλλο. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ακούω το εξής και θέλω απάντηση. Και θέλω έντιμη απάντηση όπως κάθε φορά κάνεις. Λέτε, ας πούμε, θα βγούμε από τα μνημόνια το 18. Μπράβο σας, τελειώνει το πρόγραμμα. Γιατί μου φέρες ένα σκασμό μέτρα μείωση συντάξεων το 19, φόροι το 2000 και το 18 μου έχεις επίσης μέτρα. Αυτό είναι χειρότερο από το να καταπιείς ένα σπαθί. Πώς καταπίνεται αυτό το πράγμα? Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Εκεί που μαζεύεστε. Αυτό ξαναγύρισαμε πίσω λίγο. Έλα, τώρα. Ναι. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Πρώτον, ότι είναι για πρώτη φορά σε μεσοπρόθεσμο ότι υπάρχουν αντίμετρα. Δύο. Όχι, θέλει το 23. Υπάρχουν τα αντίμετρα. Το λέω, μιλάω συγκεκριμένα. Και αυτά τα οποία θα δούμε και πώς θα οδηγηθεί η οικονομία. Και δεύτερον, υπάρχει το μείωση των πλεονασμάτων, κύριε Αυτιά. Τα οποία ήταν 9 δις μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το που είχε φτάσει. Εγώ δεν λέω ότι τα έχουμε. Και για να μην φανεί κιόλας και στον κόσμο. Τα πλεονασμάτα αυτό, από το φόρο, αυτό δεν είναι λέω, αυτά τα οποία λέω ότι είναι όλα ιδηλιακά. Άρα λοιπόν, πώς θα ακούστε, ο κόσμος θα καταλάβει θα αυτό που του λένε. Δεν είναι προσωπικό. Ζω κι εγώ με τους μισθούς αυτούς που έχουν περικοπεί. Σωστό. Ζω κι εγώ με ένα φοιτητή, ο οποίος μπορούσε να μην μπορούσε να πάει στην επαρχία αν δεν παίρνει για Αθήνα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει στο γειτονά σου τώρα? Μέρα με τη μέρα. Διαμορφώνεται ένα διαφορετικό τοπίο. Είχα την προηγούμενη περίοδο το εξής και μάλιστα όταν έκανα ένα tweet. Δεν τελειώσαμε. Δεν μου αρέσουν τα tweet εμένα. Όχι, άλλο λέω. Θα μιλήσω για τον τουρισμό. Όταν φέτος. Και μίλησα και είχα επαφές και με φορείς, αλλά και στην επαρχία. Όταν μίλησα για αύξηση τουρισμού, και υπάρχει αύξηση τουρισμού, δύο, ξέρετε τι μου είπανε? Τι? Ότι είχαμε φέτος, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, αύξηση του ελληνικού τουρισμού για πρώτη φορά περίπου στο 25%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπήρξε μια σταθεροποίηση, άρα νιώθανε ο κόσμος όχι ανασφάλεια και χρησιμοποίησε την δυνατότητα. Το όποιο εισόδημα μπορούσε και είχε, ή το όποιο καταναλωτικό, να μπορέσει να κάνει και αυτές τις διακοπές που οποίες δεν υπήρχαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Και δεν ισχύουμε κάτι τέτοιο. Δεχθείτε όμως ότι από την καταστροφή την οποία είχαμε υπάρξει, όταν συζητούσαμε για άτακτη χρεογοπία, όταν συζητούσαμε για μέτρα δις και περικοπές που είχαν γίνει σε μισθούς και συντάξεις, όταν δεν θα είχε να πληρώσει συντάξεις με την διάλυση του ασφαλιστικού. Ο τουρισμός είναι η μεγάλη μας πηγή και καλά κάνουμε. Αλλά οι τουρίστες δεν ήρθαν στην Ελλάδα επειδή είναι όμορφος ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ δεν ή επειδή αυτό. Θα έρθουν Μητσοτάκης, δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Για αύξηση του ελληνικού τουρισμού. Λοιπόν, ο καθένας πήγε στο σπίτι της μάνας του και του πατέρα του, πιο πολύ, και να το ξέρεις και στο λέω γιατί εγώ σαν νησιώτης το ζήσα. Όμως υπήρξε πράγματι ροή. Θέλω το εξής από τον γραμματέα. Αυτό το 0, αυτή η ανάπτυξη με αστερίσκους που λέει η καθημερινή, το 0,8, πώς θα πάει σε αυτόν που πληρώνει φόρους πολλούς, πώς θα μειωθούν οι φόροι, πώς θα σταματήσουμε αυτή τη μείωση των συντάξεων, πώς θα σταματήσουμε την ακρίβεια, 24% ΦΠΑ από τον Ιανουάριο στα νησιά, πώς θα το κάνουμε αυτό. Καταρχήν έχει μειωθεί και ο ΦΠΑ, το ξέρετε, αλλά δεύτερον... Τι έχει μειωθεί, 24% από την αρχή του χρόνου θα πάει. Την μείωση του ΦΠΑ και στα νησιά. Στο θέμα των εργοστασίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αλλά πάμε τώρα να κοιτάξουμε κάτι άλλο. Όπου είχαμε και τη δυνατότητα πια να γίνονται και με έναν τρόπο και επενδύσεις. Εγώ θέλω άλλο να σας πω όμως, που είναι πολύ συγκεκριμένο. Στον απλό πολίτη, πώς θα φτάσετε. Αυτό μιλάω, κύριε Αργεί Αυτιά. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ήδη φτάνει. Γιατί έχεις πάει από την καταστροφή, πας στη σταθεροποίηση και στην βελτίωση. Δεν μπορούν να γίνουν όλα απότομα. Εσείς τι συζητάτε? Είσαστε και οικονομολόγος. Όταν γνωρίζετε τα στοιχεία ποια ήταν, δεν μπορείς να συζητάς, να μου κάνετε κριτική, να μου κάνετε ότι κάναμε εκεί λάθος. Βεβαίως να εγώ το δούμε. Βλέπω. Διορθώνουμε και με το νέο νομοσχέδιο. Διορθώνουμε και πράγματα τα οποία είναι. Βεβαίως εδώ έχουμε και μία αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά συνολικά μία αντιπολίτευση, η οποία εγώ έχω πει κάνει εγκληματική πολιτική. Ποια είναι η εγκληματική πολιτική που κάνει? Ότι τίποτα, μα τίποτα δεν στηρίζει όπου αφορά την διόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Ακόμα και θετικά μέτρα για τους απλούς πολίτες, γιατί τώρα μου το λέτε εμένα, πόσο θα μεταφερθεί αυτό σε εισόδημα. Για πέστε μου, η Νέα Δημοκρατία τι έκανε όταν εμείς δώσαμε πέρυσι τη μείωση του ΦΠΑ ή δώσαμε αυτό το ποσό το εφάπαξ πέρυσι? Ναι, έρχεται και σου λέει. Και θα τα δούμε και φέτος πώς θα γίνει. Φτάνει στο 1 εκατομμύριο κατασχέσεις. Σου λέει. Παρέλαβες 695.000 και πας στα 906, σε λίγο θα έχεις 1 εκατομμύριο κατασχέσεις. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους που αυξάνονται από το 10 και μετά. Μισόλεπτο. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πρώτον. Από το 10 και μετά οι φόροι είναι ατέλειωτοι. Πρώτον, το θέμα των κατασχέσεων. Το θέμα των κατασχέσεων είναι διαφορετικό. Τι θα κάνετε γι' αυτό, είναι διαφορετικό. Υπάρχει είδηση από το γυρίσεις, ετοιμάζεις σχεδίο. Έχουμε πρώτον.
θα υπάρξει με το θέμα των δόσεων. Και ίσως να είναι και αυξημένες. Οι 120 δόσεις έρχονται. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Και είναι σοβαρό θέμα, ένα λεπτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Για να μην λέω κάτι, μισό λεπτό. Για να μην λέω κάτι το οποίο ίσως χρειάζεται παραμετρικά να το δουν. Λέω λοιπόν ότι είναι στην προσανατολισμό μας. Όπως είναι και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, ο οποίος έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή. 82 επιχειρήσεις πήγαν μόνο. Έχει προχωρήσει. 82 από τις 400.000 που περιμένατε. Μήπως οι 120 δόσεις θα δώσουν ανάσα. Θέλετε να ρίξω. 82. Θέλετε να ρίξω, να ρίξω τη βολή. Όταν ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και είναι πολύ συμφέρον, όταν θα έλεγα πριονίζεται ή δεν ενισχύεται και από μεριά των τραπεζών, γιατί καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό, λέω, εμείς επιμένουμε ότι αυτό θα προχωρήσει και είναι και το ενημερώνουμε και τους πολίτες και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. 120 δόσεις, ξέρετε, που είναι είδηση για τον κόσμο να βοηθηθεί. Αυτό αφήστε να το, το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για να, ξέρετε, γιατί σας το λέω. Για να το δούμε αν όντως μπορεί να έμαθα ότι η Βελτουλέσκου κάνει κόλπα. Δηλαδή θα πει πάλι ίσως επειδή και το ένα και το άλλο. Φέρτε τις 120 δόσεις να σωθεί ο κόσμος. Και δεύτερον, πληστηριασμοί. Κάντε κάτι. Βεβαίως και με το θέμα των πληστηριών. Στελεχός σας, το έχει φέρει 2 χρόνια και είναι στο σιρτάρι. Φέρτε να μην πάρουν το σπίτι του κόσμου. Αυτός που είναι κακοπληρωτής και αυτός που στρατηγικά είναι σε βάρος άλλου. Τελειώστε τον. Αλλά βάλτε κριτήρια να μην πάμε, να μην χάσει επειδή ο κόσμος. Είπατε στο σπίτι, για τον πρόεδρο Αλεξάνδρη, τι γίνεται. Στο θέμα των πληστηριασμών υπάρχουν και οι κακοπληρωτές, υπάρχουν όμως και διάφορα άλλα επίδικα. Εγώ θυμάμαι και την κυρία Λούκα που είχε και όποιες είναι για πρώτες κατοικίες ή, εν πάση περιπτώσει, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει, αυτοί δεν έχουν γίνει πληστηριασμοί και θα σταματήσουν και θα είμαστε κι εμείς μπροστά σε αυτήν την ιστορία. Να δούμε όμως, και σας το λέω ειλικρινά, γιατί παράδειγμα τώρα, για να είμαι πολύ κακός, γιατί να μην γίνει πληστηριασμός στα περιουσιακά στοιχεία του κ. Μαρινόπουλου, παράδειγμα, λέω εγώ, που δεν έχει. Ένας που έχει, γιατί αποφεύγετε εκεί να γίνει. Γιατί εδώ τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, κανένας δεν μίλησε, κύριε Αυτιά, γι' αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία και όλο το σύστημα το προφυλάσσει αυτό το πράγμα. Και έρχεστε να μας λέτε, όχι εσείς, όλο αυτό το σύστημα για τους απλούς πολίτες και για αυτούς που τους είχαν οδηγήσει εκεί. Και όλα ήταν φυλαγμένα το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Λοιπόν, δεν μπορεί κάποιοι και δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είχαν βαλιτσάκια κάνει, να μην πληρώνουν ή να επιμένουμε εμείς στο τελευταίο διάστημα. Είμαι σαφής, τι λέω. Απόλυτα σαφής είστε. Και κάτι άλλο. Την πρώτη κατοικία, βάλτε 5 κριτήρια και πείτε 1, 2, 3, 4, 5 μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία, ώστε η πρώτη κατοικία να μην τη βρείτε μπροστά σας και χάσει ο κόσμος το σπίτι του. Είναι μεγάλο θέμα, δείτε το. Σας το λέω με βάση τα τηλεφωνήματα και κρατούσα από το πρωί ένα πενηντάρικο. Είναι η κατώτατη δόση στις 120 δόσεις. Με 50 ευρώ, λέει το ρεπορτάζ, θα είναι η κατώτατη δόση στις 120 δόσεις. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Μόνο 82 επιχειρήσεις πήγανε στον εξοδικαστικό. Δεν ξέρω το τελευταίο νούμερο και είμαι και ειλικρινής πόσο έχουμε. Αλλά όντως υπήρχε και υπάρχει, ενώ είναι θετικό. Πάρα πολύ θετικό η διαδικασία. Η δυσκολία ποια υπάρχει. Πρώτον, δεν ενισχύεται. Και εγώ ρωτάω, γιατί, ποιες, και πρέπει να επιμείνουμε. Και μάλιστα και με αυστηροποίηση προς τράπεζες. Λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι εις βάρος και να ξέρουν ότι δεν μπορεί συνεχώς ο ελληνικός λαός να πληρώνει ή το ελληνικό κράτος να πληρώνει τις ανακεφαλοποιήσεις για αυτά τα οποία κάνουν. Να βλέπετε τον κόσμο, να βλέπετε τους εμπόρους, να βλέπετε τους ταξιούχους, να βλέπετε τη ΓΕΣΕΕ. Την καλέσατε τη ΓΕΣΕΕ. Για ποιο θέμα λέτε? Για τα εργασιακά και τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι έχει γίνει σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας. Όλους τους φορείς καλεί το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Έχουν παράπονα. Για το νομοσχέδιο. Η έχει παράπονα, δεν τους καλέσατε στο Μαξίμου. Κύριε Αυτιά, παράπονα σε τι? Έχουν κληθεί όλοι και καλούνται όλοι οι φορείς. Μάλιστα. Όλοι λοιπόν, οι φορείς καλούνται. Εκλογές 18 ή 19. Εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2019, κύριε Αυτιά. Βάζει στοίχημα γι' αυτό. Βάζω στοίχημα και θα σου πω ότι. Θα το κρατήσει το βίντεο. Εκτός απρόπτου, το οποίο δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω. Μ' άρεσε το εκτός απρόπτου. Όχι, το απρόπτου όμως δεν οφείλει. Όχι, ούτε σε στρατηγική, ούτε ότι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Δεν πάμε καλά. Δεν μπορώ, αλλά λέω εκλογές το Σεπτέμβριο του 2019. Εκτός και απρόπτου. Απαντάω γιατί ο κύριος Βούρτσης είπε, μας είπε τώρα, μας έφερε νέο σενάριο. Το 18 εκλογές. Ωραία, κόπηκε η πλάκα που κάνανε. Το εκτός απρόπτου ισχύει. Από την πρώτη μέρα εκλογές. Το εκτός απρόπτου ισχύει. Κοιτάξτε, εκλογές το 19 θα γίνουν. Και το λέω ευθέως. Ο σχεδιασμός μας και η δική μας προετοιμασία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός απρόπτου. Επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει απρόπτου. Μα είπες εκτός απρόπτου πριν από ένα λεπτό. Γι' αυτό το λέω. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο μπορεί να εκλειφθεί με άλλον τρόπο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Ευχαριστώ πολύ. Η δικιά μου η κουβέντα είναι αυτό που λέτε ανάπτυξη 0,8. Ο ασθενής άρχισε να ανοικοκλίνει τα μάτια του. Αυτό
να μην γίνει αγώνας ταχύτητος από μερικούς, αλλά να γίνει τι, μια σταδιακή βελτίωση, μπας και ο κόσμος βγει από αυτή τη δυσκολία. Το ζείτε και το ξέρετε. Τέλος χρόνου. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία να κλείσω, ότι το 2019 που θα γίνουν οι εκλογές και θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι στην κυβέρνηση, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και αφορά και τη δημοκρατική συμπαράταξη και το χώρο αυτό, πρέπει και οφείλουν να σταματήσουν και να επιλέξουν και αφορά τον κόσμο, τον προοδευτικό κάτω, αν θα συνεχίσουν να είναι ουρά της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών του. Γιατί σας έκανε κουμάντο, σας η δημοκρατική συμπαράταξη, δεν ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Κουμάντο, ένα λεπτό. Δεν μιλάω για κουμάντο. Εσείς τι είστε οι στρούκτορες της δημοκρατικής συμπαράταξης. Δεν μιλάω για κουμάντο. Ένα λεπτό. Μιλάω, κύριε. Εσείς γιατί κόφτεστε τώρα, τι φοβάστε. Κύριε Αυτιά, τίποτα. Προσπαθώ να βγάλω είδηση. Τίποτα. Σας έχει πιάσει μια αγωνία. Ουρογλής κάθε μέρα αγωνιά. Φωνάζει, καλά η κόσμο. Συνεχίζουν τις πολιτικές όταν οι πολιτικές και κόμματα στην Ευρώπη έχουν άλλο ή αλλάζουν προς ανατολισμό. Παράδειγμα στην Πορτογαλία. Φοβάστε μην πάνε με το Μητσοτάκη. Μα αυτό θα είναι ακόμη καλύτερο άμα πάνε. Αλλά θα είναι χειρότερο για αυτούς. Θα είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση για τον κόσμο αυτόν τον οποίο υποτίθεται εκφράζαν τον προοδευτικό και υπήρχε απάντηση και σε κείμενο του κυρίου Λαλιώτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βγάλαμε ειδήσεις από το γραμματέα. Είναι αντιληπτή η αγωνία σας για το πού θα πάει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Τώρα δεν έχω αγωνία. Τώρα τρέχει το φιλοκάρδι. Δεν έχω. Ίσα, ίσα. Μια διακοσαριά με την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Θα τρέχει, δεν φτάνει τότε. Μια χαρά. Μια χαρά να το κάνουν και να κάνουν, αλλά αυτές οι πολιτικές και αυτές οι προγραμματικές αντιλήψεις δεν πιάνουν στον ελληνικό λαό που έχει μια προοδευτική πορεία αυτή. Κάθε μήνα θα τα λέμε. Διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Ελάτε.